Λάτρης της αρχαίας Ελλάδας αποδεικνύεται ο νέος ιδιοκτήτης του Σκορπιού, Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Το ταβερνάκι του Αριστοτέλη Ωνάση κοσμούν από χθες 6 αντίγραφα αρχαίων αγαλμάτων, μεταξύ αυτών της Αφροδίτης και του Απόλλωνα, αλλά και 4 κολόνες ιωνικού ρυθμού. Επιθυμία του Ρώσου Μεγιστάνα είναι να θυμίζει ο Σκορπιός τη χρυσή του εποχή, τη δεκαετία του 60. Περιμένουμε και άλλα πράγματα γύρω στις 26, 27, 28. Θα μεταφέρουμε και άλλα πράγματα ακόμα στο Σκορπιό, γιατί έχουμε κάποια γίνει το φερμπό, έχουμε κλείσει κάποια δρομολόγια. Μένουν κάποια έπιπλα, κάποια συστήματα ασφαλείας. Ελληνική βραδιά διοργάνωσε χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια Ριμπολόβλεφ. Μπουζούκι και ελληνικοί μεζέδες είχαν την τιμητική τους στην παραλία με την ταβέρνα του Ωνάση, στο πάρτι που κράτησε μέχρι το πρωί. Εκεί που κάποτε στείνονταν γλέτια με τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Σταμάτη Κόκοτα. Μέσα στον Αύγουστο όμως θα δοθεί κι άλλο πάρτι, αυτή τη φορά με υψηλούς προσκεκλημένους. Μάζονται για μεγάλο πάρτι. Έτσι, έχουμε νοικιάσει ένα σκάφος που το οποίο θα γυρίζει γύρω-γύρω και θα πετάει βεγγαλικά στον αέρα. Θα δούμε και φίλους τώρα. Ποδοσφαιριστές του Μονακό, άλλους παράγοντες. Και το χώρο της Πασίας που έχει γνωριμίες η κόρη. Η Κάτια Ριμπολόβλεβα φαίνεται ότι έχει προσαρμοστεί στο νησί και πλέον δεν διστάζει να κάνει το μπάνιο της κάθε απόγευμα στην παραλία με το ανακαινισμένο beach bar της Χριστίνας Ωνάση, όπως βλέπετε στα πλάνα του Star. Σε αυτό το beach bar θέλησαν όμως να χαλαρώσουν και δύο οικογένειες από τη Λάρισα, που έκαναν διακοπές με σκάφο στην περιοχή, αγνοώντας τα μέτρα ασφαλείας του Ρώσου δισεκατομμυριούχου. Με το που πήγε εκεί η ασφάλεια, αυτοί νομίζανε ότι είναι σερβιτόρο. Του λένε: Θέλουμε 4 ώρα πέρα και θέλουμε και 2 χυμούς και φτιάξτε μας την διατόση για τα παιδιά. Του λένε: Αυτό ήταν ελιοργισμένο και μας είπε ότι αυτό δεν είναι μαγαζί, του είναι η ιδιοκτησία του κυρίου Ριμπολόβλεφ. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι σωματοφύλακες έρχονται αντιμέτωποι με τους τουρίστες που θέλουν να φωτογραφηθούν και να κάνουν τον μπάνιο τους στα παραδεισένια νερά του Σκορπιού.